Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Προσωπικά το έχω ξαναπεί. Η Επιτροπή των Εμβολιασμών είναι μια επιτροπή εξαίρετων επιστημόνων, η οποία κατά τη γνώμη μου λειτουργεί όμως αργά. Αργά. Τόσο αργά που δεν πρέπει. Γιατί το λέω. Είδαμε τις παλινοδίες, δίστασαν με το AstraZeneca να πουν σταματήστε, να πουν να μην εμβολιάζονται οι γυναίκες. Αργήσαμε εδώ. Τα βλέπαμε έξω, αργούσε η Επιτροπή να τα υιοθετήσει. Αυτό δημιούργησε μια δυσπιστία. Γιατί δεν φταίνε μόνο πάντα οι άλλοι, μπορεί να φταίμε κι εμείς. Τα παιδιά. Λάθη, κύριε Βαγγελό. Τα παιδιά, όχι, θα το πω όλο, κυρία Παγώνη, τα παιδιά. Άργησε η Επιτροπή να επιτρέψει τον εμβολιασμό των παιδιών. Είχε αρχίσει σε πάρα πολλές χώρες. Άργησε να το ανοίξει και για τα παιδιά των 12. Με το ζόρι φτάνουν οι μέρες τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, ακόμα και για τα παιδιά, όταν πήγαν να εμβολιαστούν αμέσως μόλις άνοιξε. Και τώρα έχω την εντύπωση ότι πάλι αργούν με το θέμα της τρίτης δόσης. Και για τους υγειονομικούς και για όλους τους υπόλοιπους. Η ζωή. Έχουμε ζητήσει εδώ και ένα μήνα υγειονομική. Ακριβώς. Εισήγηση για να εμβολιαστούν. Και εδώ είναι και πολιτική και ευθύνη πια. Ακριβώς. Η Επιτροπή λειτουργεί των εμβολιασμών αργά και με αντιφάσεις. Και το πρόγραμμα των εμβολιασμών στη χώρα δεν πάει όπως θα θέλαμε. Κάτι είναι λάθος εκεί. Ας το δούμε. Με τόλμη. Θα πούμε όμως το εξής. Ότι σε 18 μήνες θα γίνουν και λάθη, κύριε Βαγγελάτο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να μην γίνουν λάθη. Ναι, αυτό εντάξει, που πρέπει να κάνουμε. Να μην επαναλαμβάνονται. Όμως, πάλι τώρα η τρίτη δόση, αμέσως. Ό,τι κάναμε με το Άστρα, ό,τι κάναμε και με τους εμβολιασμούς των παιδιών. Γιατί τόσο αργά. Έχετε δίκιο. Έπρεπε να πάμε πιο μπροστά. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε καλοκαίρι. Όλοι θέλαμε τις διακοπές. Και τα παιδιά δεν τα κυνήγαγες να κάνουν εμβόλιο τον Αύγουστο. Το κάνεις από τον Ιούνιο. Όπως το κάναν όλες οι χώρες. Τέλος πάντων. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι να τρέξουμε τώρα για να προλάβουμε. Για να μπούμε σε ένα φθινόπωρο και χειμώνα. Γιατί πολλοί τρέχουν και κάποιοι άλλοι πάνε αργά. Πολύ αργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχει και πολιτικό ζήτημα νομίζω πια.